ξεκινάμε. Αρχίζουμε ένα ωραίο ταξίδι προς την αναμόρφωση της χώρας και προς την νίκη. Είναι ανάγκη να συσπηρωθεί ο κόσμος, να σηκωθούν οι νεότεροι, να αντιληφθούν όλοι ότι ούτε με τη σημερινή κατάσταση πάει η χώρα, ούτε με την προηγούμενη. Μέχρι σήμερα το ΜΕΣ έκανε μόνο το ΠΑΣΟΚ και μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συνεχίσει να κάνει. Ακόμη και σήμερα, αφού έχουν χαθεί τόσα στελέχη, είτε προς τη Νέα Δημοκρατία είτε προς το ΣΥΡΙΖΑ, το στελεχικό δυναμικό του ΠΑΣΟΚ είναι ακόμη μακράν καλύτερο όλων. Πρώτον. Δεύτερον, ο αέρας ανανέωσης που πνέει από το ΠΑΣΟΚ με την αλλαγή ηγεσίας, με την έλευση πάνω από 200 στελεχών από την κοινωνία, με την επιστροφή στην πρώτη γραμμή και κυρίως με το μπόλιασμα των παλιών ιδέων με τις νέες, δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνίας και ο κουτσός δικοματισμός, ο οποίος σήμερα επικρατεί και οδηγεί αναπόδραστα σχεδόν στις πρωτιές της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να θεωρείται πλέον από την κοινή γνώμη κυβερνητικό κόμμα μετά τη θητεία του 2015-2019. Είναι βέβαιο ότι ο δικοματισμός πρέπει να επανέλθει και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επανέλθει στη θέση ως κόμμα εξουσίας. Άλλωστε, όλα τα δίπολα σε όλη την Ευρώπη και σε όλες τις προηγούμενες χώρες είναι κεντροαριστερά και κεντροδεξιά. Οι δυνάμεις που κυβερνούν είναι κεντρομόδες και όχι ακραίες. Συνεπώς, το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μόνη λύση όχι μόνο για τη χώρα, αλλά και για το πολιτικό σύστημα προκειμένου να υπάρχουν αναλογικές. Είμαστε έτοιμοι, προχωρούμε και συνεχίζουμε με δύναμη και αγώνα όλοι μαζί.